Θα πάμε λοιπόν στη Λευκωσία να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννο Χαραλαμπίδη, συνάδελφο δημοσιογράφο αλλά και πολιτικό αναλυτή, με τον οποίο θα συζητήσουμε αφενός τη Σύνοδο Κορυφής και την ικανοποίηση Χριστοδουλίδη από τη μία πλευρά, αλλά και το πολύ μεγάλο θέμα με το Λίβανο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλό μεσημέρι. Μέρη από τη Λευκωσία. Λοιπόν, διάθεσή σας. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε, και τα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως κατά σειρά από τη Σύνοδο Κορυφής. Δικαιολογείται αυτή η ευαρέσκεια της, και του Προέδρου Χριστοδουλίδη αλλά και της ελληνικής πλευράς για τις αποφάσεις του Συνόδου Κορυφής με το σχέδιο συμπερασμάτων για τον Κυπριακό. Ποπίανια, δηλαδή οι αποφάσεις των συμπερασμάτων δεν αλλάζουν την ουσία. Ότι δηλαδή η Τουρκία συνεχίζει, όπως και οι κατοχικές αρχές, στο πλαίσιο αυτής της διερευνητικής προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μέσω της απεσταλμένης, να έχουν θέση επιτάπητο στο θέμα των δύο κρατών, χωρίς να πει είτε η κυρία Ολκίν είτε ο Γενικός Γραμματέας ότι αυτό είναι απαράδεκτο και δεν γίνεται, δεν είναι θέμα προς συζήτηση. Συνεπώς, ό,τι και να λένε τα συμπεράσματα που δόλως προκαλούν κόστος στην Τουρκία, η Τουρκία επιτυχάνει αυτό το οποίο θέλει. Δηλαδή, να έχει ήδη κατοχυρώσει την δική της αντίληψη περί δύο ισότιμων κρατών περί πολιτικής ισότητας, συνιστών των κρατών περί πολιτικής ισότητας, και τώρα να θέτει επιτάπητος τη λογική των δύο κρατών με ισότιμη κυριαρχία και να ισχυρίζεται ότι μπορεί να προχωρήσει σε υποχώρηση στο πλαίσιο μιας συνομοσπονδίας κρατών. Άρα, πώς βοηθά η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, θα πρέπει να δώσουμε νέα δώρα στην Τουρκία για να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Ίσως με αυτό που αναφέρει το κείμενο συμπερασμάτων, ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις συνδέεται με την επίλυση του Κυπριακού. Ωραία. Και ποια είναι η επίλυση του Κυπριακού που εισηγείται? Εδώ έχουμε δύο τουρκικές θέσεις. Η μία τουρκική θέση είναι αυτή την οποία υιοθετεί αυτή τη στιγμή Αθήνα και Λευκωσία, δηλαδή τα δύο ισότιμα συνιστών τα κράτη με πολιτική ισότητα. Είναι η προηγούμενη τουρκική θέση. Και η νέα τουρκική θέση περί των δύο κρατών με ισότιμη κυριαρχία. Άρα δηλαδή θα δώσουμε μία εκ των δύο τουρκικών θέσεων σε μια τρίτη, για να, δηλαδή αυτή που θέλει η Τουρκία, την αναβαθμισμένη Τελωνιακή Ένωση. Και η αναβαθμισμένη Τελωνιακή Ένωση πώς μπορεί να δοθεί όταν η Τουρκία δεν εφαρμόζει την υφιστάμενη Τελωνιακή Ένωση με την Κυπριακή Δημοκρατία και δημιουργούνται ήδη σχέσεις ανταγωνισμού μέσα στην κοινή αγορά. Δηλαδή, τα κυπριακά προϊόντα απαγορεύεται να εισαχθούν στην τουρκική αγορά, ενώ τα τουρκικά προϊόντα, λόγω ακριβώς της Τελωνιακής Ένωσης, μέσω των υπολείπων χωρών κινούνται στην Κύπρο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που επί του παρόντος δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα οποιαδήποτε συμπεράσματα, τα οποία εν τελική αναλύση είναι απλώς ευχολόγια ή εργαλεία προκειμένου να καλύπτουν τις αποτυχίες τους η Αθήνα και η Λευκωσία. Και προς τι αυτή η ευαρέσκεια τότε του Νίκου Χρυσοδουλίδη? Γιατί μου κάνει εντύπωση, όπως το περιγράφεται, προφανώς δεν έχει γίνει απολύτως συμπαθητικό, αλλά χαμόγελα πολλά, θετικά μηνύματα, δεν το καταλαβαίνω. Διότι πρέπει να δικαιολογήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Ενώ όλοι εδώ στη Λευκωσία γνωρίζουμε ότι η τουρκική πλευρά έχει βάλει τα δύο κράτη, έχει θέσει τα δύο κράτη πάνω στο τραπέζι, και ούτε ο ίδιος μπορεί να μας πει πώς θα φύγουν από το τραπέζι αυτά τα δύο κράτη. Είναι απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Ναι. Κύριε Χαραλαμπίδη, γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος για το Λίβανο. Συζητήθηκε και ο Λίβανος στη Σύνοδο Κορυφής. Λίβανος, κάποιες άλλες εποχές θα λέγαμε okay, ο Λίβανος, άρα Ισραήλ, άρα εμπόλεμη κατάσταση διαφορετική. Τώρα όμως εμπλέκεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμπλέκεται γιατί ουσιαστικά γίνεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χωνευτήρι η Κυπριακή Δημοκρατία μεταναστών που έρχονται απευθείας από το Λίβανο. Σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή η Μεγαλόνησος? Σε τραγική κατάσταση. Τραγική, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να φτάνουν και την περασμένη εβδομάδα 300 καΐκια με 300-250 κτλ. Πρόσφυγες από τον Λίβανο. Και ο πρόεδρος είχε μεταβεί στο Λίβανο, υποσχόμενος ότι εάν
τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους οι Λιβανέζοι, τότε θα εισηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δοθούν επιδόματα στους Σύρους που βρίσκονται στο Λίβανο, προκειμένου να επιστρέψουν και ένα τμήμα τους να μην περνά από το Λίβανο στην Κύπρο. Όμως προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα πρώτο, ότι οι Σύριοι που βρίσκονται στο Λίβανο παίρνουν ως πρόσφυγες τέτοια δικαιώματα που είναι πολύ περισσότερα μηνιαίως από το μέσο μισθό που παίρνει ένας Λιβανέζος λόγω της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας. Yeah. Δεύτερο, ακόμη και αν δοθούν μέχρι και 2.000 ευρώ σε κάποιον Σύρο για να επιστρέψει στη Συρία, επειδή δεν υπάρχουν εργασίες εκεί, δηλαδή στη Συρία, και επειδή είναι μια χώρα καταστραμμένη, τα 2.000 ευρώ θα δαπανηθούν εντός 4, όπως υπολογίζουμε, μηνών και θα ξαναεπιστρέψουν πίσω στο Λίβανο. Και από εκεί θα αναζητήσουν καλύτερη τύχη, εντός εισαγωγικών καλύτερη τύχη, στην Κύπρο. Άρα το τρίτο είναι ότι ο Λίβανος δεν διαθέτει πολεμικές ή αστυνομικές θαλάσσιες δυνάμεις έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί, δηλαδή να σταματά τα καράβια με τους μετανάστες προς την Κύπρο. Άρα υπάρχουν δύο λύσεις εδώ. Η μία λύση είναι να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογραφεί μια συμφωνία επανεισδοχής ανάλογη με εκείνη που έχει υπογραφεί με την Τουρκία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει συμφωνία με τον Λίβανο για το θέμα αυτό και ο Λίβανος στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, όπως συνέβη και με την Ελλάδα, να προχωρήσει σε διμερή διευθέτηση με τον Λίβανο, όπως η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, είναι όπως η Κύπρος, και αυτό έχει τροχοδρομηθεί, να γίνει κράτος του Σέγγεν, δηλαδή να μπούμε στη ζώνη του Σέγγεν. Γιατί? Διότι υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και όσοι δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα ή ακόμη και όσοι έχουν αιτηθεί σε άλλες χώρες άσυλο και έχει απορριφθεί, δεν θα μπορούν να πάρουν άσυλο στην Κύπρο. Εφόσον δεν υπάρχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, για τις χώρες του Σέγγεν, η Eurofront διοργανώνει πτήσεις και έτσι μπορεί να αποστείλει πρόσφυγες τους οποίους έχει απορριφθεί το άσυλο ή οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν απελαθεί χωρίς να έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, πράγμα το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή από μόνη της δεν μπορεί να πράξει. Τώρα, ο πρόεδρος, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει αποφασίσει ότι δεν θα παρέχει άσυλο σε Σύρους οι οποίοι έρχονται από τον Λίβανο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα συλλαμβάνονται, θα πηγαίνουν στα κρατητήρια και από εκεί θα απελαύνονται. Ωραία. Ακόμη και αν απελαθούν, εφόσον ούτε ο Λίβανος ούτε η Συρία τους παίρνει πίσω, πάλι θα μένουν στην Κύπρο. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι αδιέξοδο και δημιουργεί κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Και εδώ το πρόβλημα, προσέξτε, ναι, είναι η έλλειψη, η απουσία αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, 2 του Μαΐου, του Μαΐου θα μεταβεί ο πρόεδρος, ο κύριος Χρυσοδουλίδης, μαζί με την Φοντελάιν στο Λίβανο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης. Δεν ξέρω τώρα, εγώ λέω. Ναι, θα σας πω, ναι, σωστά το λέτε. Όμως, αντί να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το μεταναστευτικό πρόβλημα της Κύπρου, προσέξτε τι γίνεται, πάει να λύσει το μεταναστευτικό πρόβλημα του Λιβάνου για να μην έχει πρόβλημα η Κύπρος. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η διαφορά? Προφανώς και προφανώς. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν παίρνουν τις ποσοστώσεις που τους αναλογούν, εφόσον η Κύπρος ξεπερνά ακόμη και αυτό το 5% ναι, του πληθυσμού. Έτσι. Και προτιμούν να πληρώνουν χρήματα κατά κεφαλή. 20.000 κατά κεφάλι πάει. Δηλαδή, η άποψή μας είναι ότι και να μεταβούν εκεί ο πρόεδρος μαζί με την Φόντερ Λάιεν, το πρόβλημα δεν θα επιλύσει. Δεν θα παραμείνει. Πού τους υποδέχεσαι στην Κύπρο? Υπάρχουν κέντρα φιλοξενίας πρώτων αυτών? Βεβαίως υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν. Φαντάζομαι θα είναι όχι απλώς πλήρη, θα είναι υπερπλήρη πλέον αυτά τα κέντρα φιλοξενίας. Δεν αντέχουν. Γιατί η Κύπρος δεν είναι κυπδά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια μικρή σκατιά γης είναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και ειλικρινά, ελπίζω να μην φάνει προβοκατόρικο το ερώτημα.
Έχει σχέση με τη λύση του Κυπριακού η άφιξη τέτοιου κύματος μεταναστών και προσφύγων? Είχε σχέση από πλευράς Τουρκίας. Ναι. Πώς? Διότι η Τουρκία μας έστελνε μέσω των κατεχομένων. Ένα μεγάλο ποσοστό, περί του 70% του προβλήματος, προέρχεται από το δρομολόγιο Τουρκία κατεχόμενα Κύπρος. Γιατί? Διότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιέζει την Τουρκία να εφαρμόσει με την Κυπριακή Δημοκρατία τη Συμφωνία Επανεισδοχής, τότε δεν μπορούμε να στείλουμε πρόσφυγες πίσω στην Τουρκία από αυτούς που η Τουρκία μας στέλνει. Ναι. Και ήδη ο Ερντογάν και κατά το παρελθόν μας έχει απειλήσει ότι εκτός από προστάτης των Τουρκοκυπρίων θα είναι και προστάτης των μουσουλμανικών πληθυσμών στον Νότο. Ως επιτοπλίστων, οι πρόσφυγες που έρχονται είναι μουσουλμάνοι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εκτός από τους επίκους στο βορρά, τώρα έχουμε και τα κύματα των προσφύγων στον Νότο. Και λόγω και της οικονομικής κρίσης που υπάρχει και ενδεχομένως με όσα συμβαίνουν μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αυτή η οικονομική κρίση θα γίνει οξύτερη στο επόμενο διάστημα λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Εάν υπάρχει χτύπημα από το Ισραήλ θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Όπου δεν ανθούν οι οικονομίες και όπου υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, δεν υπάρχουν χώροι εργασίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο το είναι, διπλό το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα και για τον μεταποπληθυσμό αλλά και για τους πρόσφυγες. Προφανώς. Δεν είμαστε αφιλόξενος λαός. Δηλαδή, αν υπήρχαν χώροι εργασίας. Όποιοι ξέρουν τους Κύπριους, κύριε Χαραλαμπίδη, όποιοι ξέρουν τους Κύπριους και τους ξέρουμε όλοι πλέον καλά, ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν χρειάζεται να το πείτε. Δεν συμπεριφερθήκαμε με άσχημο τρόπο στους πρόσφυγες. Μα καταρχάς, πρόσφυγες. Ακριβώς το λαθρεμπόρο. Πρόσφυγες, οι περισσότεροι Κύπροι ίδιοι ξέρουν την προσφυγιά στο πετσί τους. Δηλαδή θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Σας ρωτώ στην πράξη πώς να τους βοηθήσουμε. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Έτσι, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο Ελλαδίτης όταν δεν υπάρχουν εργασίες για τους ημιαδαπούς. Πώς να δώσεις εργασίες για χιλιάδες ξένους? Έχετε δίκιο. Πώς να τους αφομοιώσεις? Άρα και αυτοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση και οι κοινωνίες, οι μεταπές που τους υποδέχονται. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά. Αυτά, αν δεν λυθεί το πρόβλημα από πάνω, δεν λύνεται από τους κάτω. Είναι προφανές. Λοιπόν, ξαναπέστε, από πάνω πρέπει να λυθεί. Σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, εκτός από συνάδελφος δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, είστε και συγγραφέας. Ναι. Έτσι. Και έχετε γράψει ένα κατ' εμέ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Εγώ θα πω τον τίτλο και εσείς θα μας δώσετε δύο στοιχεία. Εμφύλιος πόλεμος σε ΟΚΑΒ, παρακράτος και Χούντα. Ο τίτλος είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι 50 χρόνια, επειδή φέτος είναι τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα, την εισβολή και την κατοχή. Θεωρώ ότι όταν κάποιος βλέπει από απόσταση τα γεγονότα, μπορεί να γράψει πιο νυφάλια την ιστορία, την οποία αναλέω επιστημονικά, εξού είναι επιστημονικό το σύγγραμμα, είναι υιοθετημένο από το Κολέγιο του Πανεπιστήμιου στο οποίο εργάζομαι, και για πρώτη φορά μιλούν όλοι οι εμπλεκόμενοι της τότε εποχής, δηλαδή και τα στελέχη της Ενωτικής Παράταξης και της ΙΟΚΑΒ που είναι πέραν των 80 ετών πλέον, αλλά και της Μακαριακής Παράταξης, σε μια προσπάθεια όχι να αναξίσουμε πληγές, αλλά να δούμε τι λάθη είχαν γίνει στο παρελθόν και πώς μπορούν να αποφευχθούν στο μέλλον. Γι' αυτό και το ακαδημαϊκό αντικείμενο με το οποίο καταπιάνομαι είναι πως αυτός ο εμφύλιος πόλεμος που είχε τρεις πυλώνες, δηλαδή την ΙΟΚΑΒ του Γρίβα, το κράτος και το παρακράτος του Μακαρίου και τη Χούντα του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη, εξασθένησαν τους συντελεστές ισχύος δύο κρατών και ενός έθνους και έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μπει στην Κύπρο, να διώξει την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή να υπάρχει ο τουρκικός στρατός παράνεμα μεν, μόνιμα δε, και να επιδιώκει να μετατρέψει την Ανατολική Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη. Μάλιστα. Αυτό είναι το αντικείμενο. Δηλαδή το αντικείμενο του βιβλίου είναι να φανούν ιστορικές αλήθειες. Δηλαδή υπάρχουν έγγραφα και αμερικανικά και βρετανικά και ελληνικά μαρτυρίες. Δηλαδή ο συγγραφέας, ο ομιλών, δεν στηρίζεται γιατί υπάρχει ένα έγγραφο του Χένρι Κίσιγκερ. Τρέχει προς αυτούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το έγγραφο και ζουν
και τους ρωτά, είναι αληθές αυτά, πώς έχουν γίνει τα γεγονότα όπως τα λέει ο Κίσιγκερ, έτσι είναι τα πράγματα. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Ναι, 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 και είναι κατανοητό, γιατί ο Κίσιγκερ, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε πολύ, πολύ σκοτεινό ρόλο την εποχή. Και εδώ ανατρέπω ακριβώς αυτό το σκοτεινό ρόλο του Κίσιγκερ. Αρκεί να σας πω ότι ο Κίσιγκερ ήταν και εναντίον του πραξικοπήματος και εναντίον της έκρηξης ελληνοτουρκικού πολέμου. Άρα αναδεικνύω πολλές λαθασμένες εντυπώσεις και αφηγήματα που έχουν δημιουργηθεί επί σειρά ετών. Ή, για παράδειγμα, ότι ο στόχος της Τουρκίας ήταν η διπλή ένωση. Ο στόχος της Τουρκίας δεν ήταν η διπλή ένωση στην Κύπρο. Ήταν η Ομοσπονδία από το 1956, γιατί η διπλή ένωση ή η ατόφια ένωση, όπως έλεγαν τότε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, επέτρεπε στην Ελλάδα να έχει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Αυτό δεν το ήθελε ούτε η Βρετανία, ούτε η Τουρκία. Η Βρετανία και η Τουρκία, και αυτό αποδεικνύεται από τις συζητήσεις του Λονδίνου μετά το πραξικόπημα και πριν την εισβολή στις 17 και 18 Ιουλίου, είχαν εισηγηθεί τη διχοτομική λύση της Ομοσπονδίας. Και τι ζητούσα? Την πλήρη αποχώρηση του ελληνικού στρατού και την αντικατάστασή του με τουρκικό στρατό. Άρα όλα αυτά είχαν γίνει για να φύγει η Ελλάδα από την Κύπρο και να μπει η Τουρκία με δικά μας βεβαίως λάθη. Η παρουσίαση του βιβλίου έχει γίνει ήδη στην Κύπρο σε διάφορες πόλεις. Τις 26 Απριλίου θα γίνει η παρουσίαση στις 7 η ώρα στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα. Και μάλιστα το βιβλίο θα το παρουσιάσει ο πρώην Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς, μια ιστορική προσωπικότητα, ο Άδωνης Κύρου, ο εκδότης της Εστίας, ακαδημαϊκοί όπως ο Παναγιώτης ο Ιβέστος Κύπριος, ο Γιώργος ο Βίλης Ελλαδίτης και ο πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, ο στρατηγός ο Γιάννης ο Μπαλτσόης. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλοτάξιδο να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.